Για σας. Επειδή είπατε, δεν μασάτε τα λόγια σας. Να ξεκινήσουμε μια ερώτηση για να μην μασάει εδώ κανένα τα λόγια του. Αν σε ε, εκείνο το στο, στο έγκλημα, στο δυστυχέ συμβάν, στα δύο τρένα που κινούνταν αντίθετα στις ράγες που είπατε ότι δεν μπορεί να συμβαίνει στη διπλή γραμμή, γι' αυτό δεν υπάρχει και κώδικας που να προβλέπει. Αν λοιπόν, επειδή συνέβη και η πραγματικότητα μας ξεπερνάει, αν σε αυτές, στα δύο τρένα υπήρχε εγκατεστημένο σύστημα της ETCS, τη αυτόματη πέδης, τα τρένα αυτά είτε ο μηχανοδηγό έβλεπε, είτε δεν έβλεπε, είτε ο σταθμάρχη έβλεπε, είτε δεν έβλεπε, θα σταματούσαν αυτόματα. Βεβαίω. Υπήρχαν. Προτού βρεθούν σε τόσο σύντομο διάστημα μαζί. Υπή... Το τρένο το αναρχόμενο που δεν είχε εντολή θα σταμάταγε αμέσω με ή χωρί ανθρώπινη παρέμβαση. Θα σταματούσε αυτόματα. Υπήρχαν αυτά τα συστήματα, Όχι βέβαια. Έτσι, <Εσύτσιες> έτσι, έστω σιδηρόδρομο δεν υπάρχει. Δεν υπήρξε ποτέ. Δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Από πότε Εγώ έπαιρξε. δεν λέω αν υπάρχει, αν το έχουν βάλει παρατρόχιο, αν το ναι, έχουν ναι, λειτουργεί. Δεν Εάν λέω, δεν πάνω... ακούστε ένα σύστημα για να λειτουργήσει, πρέπει να λειτουργεί παντού. Δεν υπάρχει μερικό. Ή λειτουργεί ή δεν λειτουργεί. Δεν μπορεί να λειτουργεί μερικό. Είναι αδύνατον. Εκτό αν το βάλει σε κάποιο τμήμα και να πει αυτό το τμήμα λειτουργεί. Το τμήμα γραμμή Λάρισα Θεσσαλονίκη, α πούμε. Διαφορετικά δεν μπορεί να πει ότι λειτουργεί γιατί το έχω βάλει στη γραμμή, αλλά δεν το έχω βάλει στο τρένο. Άρα δεν είναι συμβατό, άρα δεν λειτουργεί. Περισσότερο πρόβλημα σου δημιουργεί. Από πότε έπρεπε να είχαν παραδοθεί, γνωρίζετε, επειδή είπατε είστε χρόνια στο σιδηρόδρομο, να είχαν παραδοθεί αυτά τα συστήματα αυτόματη παίδηση. Το STS νομίζω πριν από μία δεκαετία. Το λιγότερο. Μπορείτε να αποδώσετε σε κάτι την καθυστέρηση να μπουν αυτά τα συστήματα σε λειτουργία, Δεν ήταν τα μόνα. Για ποια συστήματα, από όλα να πούμε. Γιατί ουσιαστικά δεν υπήρχε τίποτα ολοκληρωμένο παραδομένο. Ολοκληρωμένη παράδοση δεν υπήρχε πουθενά. Θα πάμε σε αυτό επειδή είπατε και τη λέξη puzzle και την κρατάω επηρέασε, κατά τη γνώμη σας, στην εξέλιξη των διαφόρων έργων, η συνεχής κατατμήσεις που γίνονταν, η ανάληψη από διαφορετικές εταιρείες ε, της ευθύνης ολοκλήρωσης των έργων. Δεν το γνωρίζω και θα σας εξηγήσω το γιατί ως ομοσπονδία επιλέγει το ρόλο της η ομοσπονδία που θα παίξει σε κάθε αντικείμενο. Η ομοσπονδία δεν επισήλθε ποτέ στη διαδικασία των έργων. Το θέμα το έβλεπε πολιτικά και πολιτικά το αντιμετώπιζε. Δεν επισήλθε ποτέ στη διαδικασία το γιατί δεν προχωράει, το γιατί κάνει αυτός ο εργολάβος αυτό, γιατί Εκ κάνει εκείνο. Εκ του κύριε Μάρτη. Εσείς Εκ ήταν ο... εργαζόμενοι και αγωνιούσατε, μου... μα είπατε εδώ, αγωνιούσατε μου για την μου μιλάτε ασφάλεια. μιλάτε για τις κατατμίσεις. Ναι. Κατατμήσεις. είναι μια διαδικασία που ακολουθείται σε ένα έργο. Σε κάποια έργα γίνεται κατάτμιση, σε κάποια έργα δεν γίνεται. Στο έργο, εγώ θα σας πω κάτι συζητώντα γι για τα έργα. Αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι πρόβλημα μεγάλο, είναι η προσωρινή παραλαβή. Γιατί γίνεται προσωρινή παραλαβή του έργου και ξεχνάνε να κάνουν οριστική. Δηλαδή χωρί να ελεγχθούν, αν έχουν τηρηθεί κάποιοι παράμετροι. Όχι, 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 δεν καταλάβατε. Όταν κάποιο έργο για κυκλοφορία είναι έτοιμο, αλλά λείπουν, α πούμε, ο στολισμό γύρω-γύρω με τα δέντράκια. Α πούμε, λέω εγώ να πω τώρα ένα παράδειγμα, για να το καταλάβετε δηλαδή. Τότε παραδίδεται το έργο για κυκλοφορία. Με τι παρατηρήσει που έχει και οφείλει να τι φτιάξει ο, ο ανάδοχος εντός πολύ σύντομου διαστήματος, μέχρι ότου να παραδοθεί ολόκληρο. Ολόκληρο ως έργο όμως ξεχνάει να παραδοθεί, περνά 10 χρόνια. Αυτά είναι προβλήματα. Και μέσα αυτά τα 10 χρόνια θα συμβούν, θα έχουμε συμβάντα. Κάτι θα χαλάσει, κάτι θα βαναλιστεί, κάτι θα κλαπεί. Και αρχίζουν τώρα. Δεν φταίω εγώ, φταί εσύ που το λειτουργούσε. Ενώ έχει κάνει μερική παραλαβή. Όχι, φταίει ο ανάδοχο γιατί λοιπόν, δεν το έχει για να πάμε, για παραδώσει ακόμα. Να... Και να είμαστε Και έχουμε δικαστικέ διαμάχε τέτοιε εκατομμυρίων. Είναι... Γι' αυτό εμεί δεν μπαίναμε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί απέναντί μα είχαμε σοβαρά μεγάλα συμφέροντα και εμεί δεν έχουμε ε, ασυλία. Επειδή είπατε λοιπόν αυτό το εγώ, αυτέ εσύ που το παρέλαβε και λοιπά. Να πάμε λοιπόν λίγο πιο πίσω, γιατί είδα και στην αρχική σα τοποθέτηση είχατε μια έγνοια να πείτε για κάποια ζητήματα τη ιδιωτικοποίηση και λοιπά. Πριν φτάσουμε στι ιδιωτικοποιήσει, θεωρείται ότι ο διαχωρισμό, ο, ο τεμαχισμό και η ίδρυση σειρά θηγατρικών ε, εταιριών επέδρασε σε ζητήματα λειτουργικότητα, ασφάλεια, στο να υπάρχουν, αν θέλετε, σε ένα βαθμό τέτοιου είδου αντικρουόμενα συμφέροντα που να εμποδίζουν κάπω και το ποιο έχει την ευθύνη για ένα έργο, ποιο θα πληρώσει το κόστο για ένα έργο, ποιο θα αναλάβει, ποιο θα εφαρμόσει τι. Να πω... Η πρόταση τη Ομοσπονδία εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι η ενοποίηση του ΟΣΕ με την «ΕργοΣΕ» για να αποφύγουμε όλα αυτά που λέτε. Και δεν είναι πρόταση, είναι θέση τη Ομοσπονδία εκφρασμένη και μάλιστα απέναντι σε όλου του υπουργού, σε όλε τι κυβερνήσει, οι οποίε αρχικά ω αντιπολίτευση το συζητάγανε, όταν γινόταν κυβέρνηση το ξεχνάγανε. Οφείλω να σα πω ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση, η προηγούμενη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία το 19. Είχε κάνει εξαγγελία ο κύριος Καραμαλής ότι θα πάμε σε ενοποίηση της ΕΡΓΟΣΕ με τον ΟΣΕ. Πράγμα το οποίο δεν έγινε ποτέ. Και τέλο του 2022, πριν τι εκλογέ, πέρασαν ένα νόμο ο οποίο όχι μόνο νοποιούσε, αλλά την ανεξαρτοποιούσε και τελείω. Και τώρα η απόφαση τη κυβέρνηση είναι να, γίνει, να υπάρξει ένα ελληνικό ιδεόδρομο που θα έχει από κάτω και τον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ και το τμήμα τη σε το τροχαίο υλικό. Είναι καλό το σχέδιο. Εμεί τουλάχιστον θα, το θα, δηλαδή. θα, θα μπορούσαμε ένα... να συμφωνήσουμε, αλλά για να πετύχει το σχέδιο, θέλει δουλειά και θέλει αποφάσει. Δεν πετυχαίνει το σχέδιο. Να σα ρωτήσω κάτι, ε, επειδή αναφερθήκατε και σε αυτό στο ξεκίνημα τη τοποθέτησή σα. Η υλοποίηση τη απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών και η ιδιωτικοποίηση τη συνέχεια τη ΤΡΕΝΟΣΕ και τη ΕΣΤΗ. Ε, σε ποιο βαθμό κατά τη γνώμη, μας, κατά τη γνώμη σας θεωρείτε ότι επέδρασε στην ασφάλεια των συγκοινωνιών με αποτέλεσμα να γίνονται μια σειρά συμβάντα όλα αυτά τα χρόνια με αποκορύφωμα δυστυχώς αυτό που χαρακτηρίστηκε έγκλημα στα τέμπη και νομίζω ότι και η αναφορά που κάνετε στην επιστολή σας αυτή επιβεβαιώνει την κρίση ότι μιλούσαμε για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Κοιτάξτε, υπήρξε μία πίεση και απέτηση από, το, από, την Ευρωπαϊκή, από την Ευρώπη εδώ για πάρα πολλά χρόνια για την πόλη της Ήταν κάτι το οποίο όλοι μας εμείς το καταλαβαίνουμε. Η πίεση ήταν αφόρητη και έπρεπε η ένα να Άσχετα αν φτάσαμε το 2016 για να γίνει η πώληση. Δεν μιλάω για αντίτιμο. Εγώ αυτά, δεν, ε, αυτά, αν θέλετε, σε άλλη ερώτηση. Κοιτάξτε, επειδή έχουμε και συγκεκριμένο χρόνο, δεν θέλω όλο το ιστορικό. Το πώς έγινε η πόλη, το ξέρουμε. Αν θεωρείτε ότι αυτό συνέβαλε στο κάποια μέτρα ασφαλεία. Αυτό θα πω. Να, να περιοριστούν. Αυτό, αυτό θα πω. Υπάρχει μία ανεξαρτοποίηση τη τρενοσέ από τον διαχειριστή υποδομής της τότε τρενοσέ, σήμερα Hellenic Train δηλαδή προσπάθησε να, να, αποσπαστεί από τον ΟΣΕ. Ο λόγος δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει προς το συμφέρον της. Νομίζω ότι δεν είναι προς το συμφέρον της, ούτε προς το συμφέρον όλου του σιδηροδρόμου. Προσπάθησε να διατηρήσει το μονοπόλιο της, εις βάρος του διαχειριστή υποδομής, του δημοσίου δηλαδή, γιατί ξέρετε όταν η τεχνολογία η σιδηροδρομική, τη γνωρίζουν όλοι και δεν μπορείς να κάνεις οτιδήποτε θέλεις πάντα θα σε σταματάει κάποιο γιατί να ξέρει τι κάνεις. Αυτό λοιπόν Άρα αυτό για να... δεν θα... άρεσε. Το θέμα, παράδειγμα... είναι ότι, το, θε... το θέμα είναι ότι το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση δεν φρόντισε να φτιάξει κανόνες ασφαλείας για να λειτουργήσει η συνδρομική αγορά. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα και σήμερα. Ένα παράδειγμα, αυτό που είπαμε πριν για το θέμα που είπα βιζιτόρους, αν ξέρετε τι είναι, είναι διεθνής λέξη. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει διαδικασία από το ελληνικό κράτος. Έχω παρακαλέσει τόσες φορές, έχω στείλει σχέδιο νόμου για αυτό το θέμα, όσο ήμουν εν ενεργεία, μήπως μπορέσουμε και το περάσουμε. Είναι η σιδηροδρομική τροχέα δηλαδή. Πάνω σε αυτό να αυτό, μας πείτε. Αυτό δεν υπάρχει ποιος, ούτε ο θεσμοθετημένο. δεν ο υπάρχει τεχνικός, καθόλου. Ο τεχνικό έλεγχο των σειρμών, δηλαδή αυτή η ειδικότητα του επισπέδου. Ναι, να σα πω τι ακριβώ εννοώ, θέλω να το καταλάβετε αυτό. Ποιο την κάνει, θέλω να μου πείτε. Θα να... σα πω. Για να το καταλάβετε, θα σα κάνω ένα παραλυσμό. Οδικ... Οδικέ διαδρομέ. Έχει κάποιο ένα φορτηγό, είναι υπεύθυνο για το πώ θα το φορτώσει, για το αν θα έχει καλά λάστιχα, το αν το φορτίο θα είναι κανονικό, αν το φορτικό θα είναι κανονικό, θα το έχει περάσει κταίο. Κταίο είναι δημόσια. Εδώ δεν υπάρχει. Και φυσικά οποιαδήποτε ώρα η τροχέα και το μεικτό μπορεί να το σταματήσει για να του κάνει έλεγχο. Στο σιδηρόδρομο, μετά την πόλη και τη ΣΕΣΤΗ, ο ίδιο ιδιοκτήτη μπορεί να το φορτώνει όπω θέλει, να κάνει ό,τι θέλει. Το κταίο είναι η αιστεία η οποία είναι Ιδιόκτητη δική του, απορροφημένη και έλεγχο από το κράτο δεν υπάρχει. Δειγματοληπτικό εγώ Άρα δεν, είπα. δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει θεσμοθετημένο. Θα Μάρου, πρέπει το κράτο να, να θεσμοθετήσει είμαστε έλεγχο. Είμαστε κατανοητοί. Άρα ο τεχνικό έλεγχο, αν γίνεται, γίνεται από την εκμεταλλεύτρια τη γραμμή, δηλαδή από τη Χελένικ Τρέιν, πριν από κάθε ρόλο, και όχι από τον. Ε, ε, από το διαχειριστή της υποδομής. Γίνεται Είναι... από υπαλλήλους <σχερ> του διαχειριστή υποδομής ως εγκιαζόμενη υπηρεσία αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Αλλά η οδηγία η ευρωπαϊκή λέει ότι η δραστηριότητα ανήκει στη μεταφορική εταιρεία, δηλαδή στη Hellenic Train. Ο ίδιο δηλαδή θα υπογράφει ο ίδιος και ο ίδιο το... θα, ελέγχει το... τον εαυτό του. Την ασφάλεια, ο ελέγξα και ο ελεγχόμενο. Και δεν θα υπάρχει ένα... μια υπηρεσία του κράτου η οποία να μπορεί να παρεύει Έστω δειγματοληπτικά να πάει να ελέγξει ένα τρένο. Είναι αυτό προβληματικό. που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, έτσι. Ναι, εγώ δεν αντί. Να Δυστυχώ εδώ στην Ελλάδα Επίσης... τα πράγματα. εδώ στην Ελλάδα πήραν λάθο δρόμο τα πράγματα. Καταρχά η πόλη τη ΕΕΤ αντιβαίνει Είτε... τον ανταγωνισμό αυτόν που λένε όλοι. Η πόλη τη στον ίδιο διοκτητή. Η τρέιν, δεν ελέγχεται από τι. Ε, δεν αναδιοδοτήθηκε ή τέλο πάντων οι, οι, οι διαδικασίε που ακολουθεί. Δεν ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή. Ε, η Επιτροπή αντίστοιχερα... Ανταγωνισμού, θέλετε να πείτε. την Ευρωπαϊκή Αντίστοιχη Επιτροπή τη Ράσης. Η προστομονή. απάντηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ανταγωνισμού, από ό,τι ξέρω, είναι ότι είναι κάτω από 50.000. Κατά 50 εκατομμύρια δεν, δεν... ανοίξει εμά. Βρείτε τα μόνοι σα. Ναι. Α, γιατί, επειδή λέτε ότι κόπτεται για την ασφάλεια. Να σα ρωτήσω. Κοιτάξτε, γελιοποιήθηκαν... είπατε... η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γελιοποιήθηκε με αυτό. Δεν είναι δυνατόν να λε ότι ανοίγω την αγορά. Και να, μια εταιρεία σιδηροδρομική, άλλη εκτό Τρενοσέ, όπω η Περλ ή η Ρέλη Κάργο, να, να είναι υποχρεωμένη να πάει στον ανταγωνιστή τη για να επισκευάσει τα οχήματά τη. Το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνω πολύ καλά. Η ΓΕΟΣΕ είχε δώσει εργασία στην ΕΕΣΤΗ, στην ο... Τρενοσέ δηλαδή, ο... τη έδωσε έργο με χρήματα και δεν το υλοποίησε ποτέ. Ούτε το 10% δεν έφτιαξε γιατί δεν τη σύμφερε. Όχι δε θα... οικονομικά, δεν τη σύμφερε γιατί ήταν η αγορά. Έπρεπε να φτιάξει τροχαίο υλικό το οποίο δεν ενοικιάζει η Χελένικ Τρέιν, η Τρενοσέ, δηλαδή, για να μπορέσει να το ενοικιάσει σε άλλου παρόχου. Και δεν του το επισκεύαζε. Και δεν τη το επισκεύαζε καθόλου. Δεν υλοποιήθηκε η σύμβαση. Ποια είναι η εσύ, λύση, να επισκευάζει η ίδια, η... Η... να αδειοδοτεί και να... η ίδια η εταιρεία να είναι υπεύθυνη για να εγκρίνει τα... αν τηρούνται οι ασφάλεια στα βαγόνια τη, για παράδειγμα. Μα εδώ στην Ελλάδα είναι δυνατόν το μονοπόλιο που έχει η, 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 τρε, η, τρενοσέ, η, Hellenic Train το 98% του μεταφορικού έργου να έχει και το μονοπόλιο της τεχνικής βάσης. Και ποιος θα μπει εδώ μέσα άλλη εταιρεία σιδηροδρομική, κανένα. Θα με, είναι, θα είναι, αν θα θα η είναι εταιρεία, αν θα τρενοσέ. Αν, αν θα γίνεται ασφαλή έλεγχο. Επειδή είπατε, και θέλω λίγο να εστιάσουμε σε αυτό, είπατε κάποια στιγμή ότι θεωρείται ότι η χαλάρωση του γενικού κανονισμού κυκλοφορία σε κάποια. Είπατε ότι εγώ θεωρώ ότι επίτηδε έγινε. Να ρωτήσω εγώ πριν πάμε στα επίτηδε. Θεωρείτε ότι μπορεί να ασκούνταν πιέσει στο προσωπικό, για παράδειγμα, για γρηγορότερη ολοκλήρωση των δρομολογίων, συνθήκε εργασία εντατικότερε, άρα με δεδομένο αυτό που είπατε, τις, με όχι, τα, όχι. τα μεγάλα προβλήματα του δικτύου να... Όχι, αυτό δεν το είπα, δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι γίνεται. Άλλο εννοούσα, ότι αποσπόμενοι η τρινοσέ από την οτροπία της ιδεοδρομικής και από την τεχνολογία της ιδεοδρομικής ουσιαστικά αρχίζει και χάνεται ο επαγγελματισμό ο ιδεοδρομικός και αυτή η κουλτούρα που είχαν οι σιδηροδρομικοί τη αγάπη για το σιδηρόδρομο. Ναι, αυτό είπα... αρχίζει σιγά σιγά και χάνεται. Σύμφωνο, χανόμενο... Όμως, ακούστε και με, και ακούστε με. Χανόμενο αυτό ο κάθε εργαζόμενο πλέον που προσλαμβάνεται τώρα στην Τρενοσέη και θα προσληθεί στον ΟΣΕ, όταν δεν έχει αυτή την κουλτούρα, πάει το 8 ωρό του να πάρει το, το μεροκάματό μεροκάμα του και να φύγει. Μα Επειδή δεν ήταν έτσι ο σιδηρόδρομο. Ούτε μπορεί να όμως, λειτουργήσει έτσι. Οι συνθήκε εργασία υπερεντατικέ. Χωρί ρεπό, να χαρίζονται τα ρεπό. Σε αυτέ τι συνθήκε, λοιπόν, γιατί εδώ, είπατε αρχικά ότι υπήρχαν παραλήψεις εγκληματικέ που θα οδηγούσαν στο έγκλημα, αλλά επειδή μετά περιγράφονταν διάφορα ανθρώπινα λάθη, και να δούμε υπό ποιε συνθήκε μπορούν να γίνονται τα ανθρώπινα λάθη. Υπήρχε υπερεργασία στο προσωπικό, Βεβαίω, ειδικά στον ΟΣΕΝΕ. Υπάρχει περιθώριο σε αυτέ τις συνθήκε λοιπόν να υπάρξουν και ε, παρεκκλίσεις να το πω έτσι, από τον κανονισμό ή από την ασφάλεια, Βέβαια υπάρχουν. Παρεκκλήσει, γεγονός... όχι όμω παρενέσει κάποιον παραβία στον κανονισμό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Όχι, αλλά γίνει. όταν λέει δούλεψε εξαντλητικά είναι σαν να το αποδέχεται. Δεν του ζητάει, το αποδέχεται. Ε. Ε... Ή για παράδειγμα, ε, υπήρχε κάποια στιγμή αυτό το γνωστό επίδομα ανάκτησης ε, του δρομολογίου. Αυτό έχει καταργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί επανερχόμαστε, αυτού, μιλάμε για πριν το 10 τώρα. Δεν υπάρχει αυτό το, αυτό υπήρχε παλιά. Αυτό μπορούσε, αυτό σημαίνει ότι θα ε, μιλάμε για μια πίεση για να γίνει γρηγορότερο το δρομολόγιο όχι πίεση, για ένα κίνητρο μιλάμε. Η γιατί ήταν επίδομα. κίνητρο, τέλος πάντων, ναι, κίνητρο. Να τότε που υπήρχε, μα εξού καταργήθηκε. Δεν υπάρχει σήμερα. Γιατί, τώρα, γιατί, γιατί, ας μην γυρνάμε τόσο πολύ πίσω κάποτε το 1960 τώρα τι γινόταν. Για, γιατί και εσείς ξεκινήσετε σε κάποια πράγματα από πίσω. Ή δεν λέω το 1960. γιατί τότε ήταν το Όχι, ήταν, μέχρι το 2006-2007. Από ό,τι θυμάμαι. Ε, πόσο χρόνο, επειδή αναφερθήκατε και σε σταθμάρχες με μπλοκάκια. Σωστά. Και α, α, στην αρχή της τοποθέτησή σας είπατε ότι για σταθμάρχη δεν πρέπει να ακολουθείτε η διαδικασία του ΑΣΕΠ. Ή τέλο πάντων, μπορεί να μην το εννοούσατε έτσι. Όχι, ότι, δεν είπα αυτό. Να πω. Είπατε ότι δεν αρκεί κάποιο να έχει αρκετέ γνώσει. Πρέπει να περάσει, φαντάζομαι, από κάποια συγκεκριμένη εκπαίδευση. Υπάρχει, Χρειάζεται μια εμπειρία. Άρα, είναι δυνατόν σήμερα σε τέτοια ευαίσθητα πόστα, να μιλάμε για σταθμάρχε με μπλοκάκια. Ε, ακούστε, είμαι υπέρ του ΑΣΕΠ, μανιωδώ. Δεν είμαι υπέρ τη εργασία. Είμαι υπέρ τη μόνιμη εργασία, τη σταθερή, τη μόνιμη και σταθερή ζωή. Δεν είμαι υπέρ των εχμαλώτων εργαζομένων. Γι' αυτό είμαι και πρόεδρο τη Ομοσπονδία. Ήμουνα. Σε αυτό συμφωνούμε. Πέρα από το θέμα του εργασιακού λοιπόν, δικαιώματο, υπάρχει ναι, ακούστε, και κίνδυνο για την ασφάλεια. Ακούστε, όμως. Όταν χάνεται τεχνογνωσία και όταν ένα προσωπικό έρχεται για ορισμένου μήνε, μπορεί να ανταποκριθεί σε τέτοιε συνθήκε. Τα παιδιά, ακούστε τώρα. Γιατί δεν θέλω να κατηγορήσω εργαζόμενου οι οποίοι είναι υποδιέστεροι. Γιατί είναι πράγματι Τι... σε δικαιώματα, είναι υποδιέστεροι των μονίμων. Αντικειμενικά, ρωτάμε. Δεν λέμε για. Μα... Αντικειμενικά, αν. Αντικειμενικά, λοιπόν, έκανα την εκπαίδευση που κάνουν όλοι οι σταθμάρχες, Αυτοί που θα προσληφθούν με ΑΣΕΠ και τα μπλοκάκια κάνανε την ίδια εκπαίδευση. Που Κανονικά που εκπαίδευση. Και παλαιότερα είναι Βεβαίως, διαρκή... 712 ώρες θεωρητική και 75 μέρες πρακτική. Μπορεί δηλαδή σήμερα, θα μπορούσε και παλιότερα, όπως σήμερα, να μιλάμε τώρα για το μοιραίο βράδυ. Να υπάρξει ένας σταθμάρχης σε ένα τέτοιο κεντρικό σταθμό που να εργάζεται μόνος του έχοντας ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του μόλις τον λίγους μήνες πριν. Δεν είναι μόλις λίγους μήνες πριν. Ολοκλήρωσε την εκπαίδευση, σας είπα. Και έκανε αυτοί που θα κάνουν και αυτοί που θα έρθουν τώρα με ΑΣΕΠ. Και Όποιος βρέθηκε, έρθει. ξεκινά, μπορεί να ξεκινήσει κάποιο. Μετά την εκπαίδευση, σαν πρώτο σταθμό, ένα τόσο κεντρικό σταθμό. Κάνει 75 μέρε πρακτική και μετά δεν είναι εξετάει. Αυτά τα κάνανε. Όλα ήταν σύνηθε να υπάρχει. Ανεξάρτητα από την πρακτική, ήταν σύνηθε να βρεθεί, πω. να θα βρεθεί θα σας... σε ένα τέτοιο σταθμό. Βεβαίω. Με, με, το που τελειώσει την πρακτική. Ήταν, ήταν η πιο εύκολη βαρδιά. Μάλιστα. Έχει, τε, εύκολη έχει, βάρια, τέσσερα τρένα, έχει, τέσσερα τρένα, όλο το βράδυ. η βάρδια που είναι μόνο στο... Ακούστε με τώρα. Ναι. Η Λάρισα, η νυχτερινή βάρδια, ποτέ δεν είχε δύο. Ποτέ. Ακόμα και όταν είχαμε σταθμάρχες αρκετούς. Είχε πάντα έναν. Γιατί, γιατί η νυχτερινή βάρδια δεν έχει προσαγωγό πρώτα απ' όλα. Δεν έχει τα τρένα του προστιακού. Έχει τα αρτηριακά, τα οποία ήταν τέσσερα. Με τέσσερα τρένα ήταν όλο το βράδυ. Αν το τρένο, το τρένο το οποίο έφυγε 11 η ώρα από τη Λάρισα είναι καθυστερημένο κατά μία ώρα. Γι' αυτό έφυγε 11 η ώρα. Λόγω του προβλήματο που υπήρχε μεταξύ Παλεφαρσάλου, Λάρισα που υπήρχε δολιοφθορά Κανονικά ήταν δρομολογημένο 10 και 10. Να φύγει από Λάρισα για Θεσσαλονίκη, να σας ρωτήσω... και φύγει 11. Να σα ρωτήσω κάτι, επειδή λέγατε και για την κατάσταση του δικτύου. Ο, Ο αποδεκατισμό του προσωπικού θεωρείται ότι αφαίρεσε τη δυνατότητα του ΩΣΕ να μπορεί να ελέγχει ολοκληρωμένα, να συντηρεί με επάρκεια το υφιστάμενο δίκτυο, και σε ποιο βαθμό αυτό επιδράσει συνολικά στην ασφάλεια του δικτύου. Θα σας πω, όσον αφορά την, ε, τη συντήρηση της υποδομής, αυτό που αφέρεσε από τον ΟΣΕ τη δυνατότητα είναι η χρηματοδότηση. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση για συντήρηση. Προσωπικό υπάρχει. Στο. Προσωπικό υπάρχει, υπάρχει, για να μπορεί να παρακολουθεί. Λέω, δεν υπάρχει χρηματοδότηση πρώτα απ' όλα. Και δευτερεύοντα δεν υπάρχει το προσωπικό. αλλά Γιατί αν υπήρχε χρηματοδότηση θα λέγανε εντάξει, α το προσωπικό, θα πάρει ένα εργολάβο, μια εργολαβή να το φτιάξει. Μα δεν υπάρχουν και οι ε χρηματοδότηση. Δεν υπάρχει και, χρηματοδότηση Καλά, δεν υπάρχει και η χρηματοδότηση όμω. Καλά, δεν επαρκεί το προσωπικό για συντήρηση τη υποδομή, ούτε λόγο να γίνεται. Αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε. Το έχουμε γράψει σε έγραφα 100 φορέ. Αλλά δεν έχει και χρηματοδότηση όσο για να το κάνει. Δυστυχώ οι κυβερνήσει με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα προσπαθούν να κάνουν έργα σιδηροδρομικά, όπω γίνανε έργα σιδηροδρομικά, παραδίδονται τα σιδηροδρομικά έργα να τα λειτουργήσει χωρί λεφτά. Αυτό είναι το... δυστυχώ. Για τη συντήρηση δεν δίνεται, δεν δίνεται ούτε ένα ευρώ. Πέρυσι αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι κόστο, κύριε μάτρη Γιατί ενώ, λέτε, δεν είναι... έχει, ενώ δεν έχει κέρδος, όπως έχουν τα ειστήρια. Να σας ρωτήσω, πριν από την ανάθεση μέσω της Σύμβασης της ανάταξης των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Γνωρίζετε σε ποιο βαθμό και έκταση στο δίκτυο λειτουργήσε η φωτοσήμανση και η τηλεδιοίκηση. Ναι, γνωρίζω. Όχι με ακρίβεια, αλλά γνωρίζω. Εξαρτάται για... Έχει λειτουργήσει. Κοιτάξτε, λειτουργούσε κάποια... σε κάποια περίοδο. Καταρχάς, λειτουργούσε το Θεσσαλονίκη Δομένη. Ναι. Ξεκινάω από Στη... πάνω. Ναι. λειτουργούσε το, δομοκο... το παλαιόφάρσαλο πλατεί. Ολοκληρωμένα ποτέ λειτουργήσε... Ολοκληρωμένα εννοείται να λειτουργεί... Σα είπα, ATCS δεν υπήρχε ποτέ. ATCS δεν υπήρξε ποτέ. GSMR που... δεν υπήρξε ποτέ. <σχελίδι> δεν υπήρξε ποτέ. <σχελίδι> Αλλά το GSMR έχει και αυτό, λιγότερη μαι. αξία στην ασφάλεια. Θα σας πω το γιατί. Όσον αφορά την τηλεδίκηση και τη σηματοδότηση, πάντα... Λειτουργούσε με προβλήματα. Η μόνη τηλεδίκηση η οποία δουλεύει, δούλευε και δουλεύει είναι ΣΚΑ, αεροδρόμιο, Άγια Ναργυρί. Αλλά αυτό είναι Μόνο Ποιος αυτό Κατά τη γνώμη σας ευθύνεται για αυτή τη στιγμή. Δούλευε, δούλευε και το, το, το λιώσει ακόρυτο, αλλά γι' αυτό δεν δουλεύει. Δόθηκαν τόσα εκατομμύρια για να δημιουργηθεί η φωτοσύμανση, η σηματοδότηση, αλλά τόσα εκατομμύρια για να δημιουργηθούν τα νεότερα συστήματα που θα έπρεπε να υπάρχουν, GSM Markets και δεν λειτουργήσαν αυτά ποτέ. Ποιο Δυστυχώ. Δυστυχώ. Πώ θα μπορούσε να... Αυτό... Ποιο ευθύνεται για την κρίση σας που δεν λειτουργήσαν αυτά ποτέ και δεν διαφυλάχθηκαν αυτά που εγκαταστάθηκαν. Αν αρχίσουμε δια του αποκλεισμού, πάντω δεν ευθύνονται οι εργαζομένοι. Εντάξει, δεν είπα εγώ. Λέω, αν έχετε μια εκτίμηση. Αν δεν έχετε, να προχωρήσω. Ναι, είναι. μα ξέρετε, τι περισσότερε περιπτώσει, επειδή οι εργαζόμενοι κάνουν τα λάθη, αυτοί την πληρώνουν. Γι' αυτό το είπα. Εγώ δεν είπα ποτέ αυτό. Εγώ σα ρώτησα από την αρχή για να Εγώ μην μάθαμε τα λόγια μα. Δεν πει, καταλάβατε, το... δεν κατηγορώ εσά. Για να μην το λέει κανένα εδώ μέσα για τα λάθη, σα ρώτησα αν υπήρχαν αυτά τα συστήματα ασφαλεία, αν θα μπορούσαν να αποφευθεί το ατύχημα και παρά τα λάθη. Κοιτάξτε, αυτό κάθε αυτό. σύστημα ασφαλεία που λειτουργεί πολλαπλασιάζει την ασφάλεια. Μηδενίζει δηλαδή την πιθανότητα ανθρώπινου λάθου. Κάθε έργο το οποίο παραδίδεται, κάθε, κάθε σύστημα καινούριο που παραδίνεται. Βέβαια, θα φτάνε σε ένα ελάχιστο σημείο που το, το ανθρώπινο κέρι θα είχε ελάχιστη συμμετοχή σε ένα τέτοιο σε ένα αν τέτοιο λειτουργούσαν δί, τα αν τη αυτό με την πέδηση δεν θα είχε καμία συμμετοχή το ανθρώπινο κέρι. Βεβαίω. Ε, επειδή είπατε και για τα GSMR και να ολοκληρώσω. Ε, α, δύο, θα, δύο Ένα για τα GSMR. Ε, το βασικό. όσο δεν υπήρχε το GSMR, η επικοινωνία συνεχιζόταν να γίνεται με το VHF. Έτσι δεν, υπά, δεν, είναι. δεν, υπάρχει GSMR, όχι όσο δεν υπήρχε. Ναι, δεν υπάρχει. Και ενώ παραδόθηκαν, επειδή ήσασταν, αν δεν... είπατε, στην Τρενοσέ ή στο ΟΣΕ. Στο ΟΣΕ. Γνωρίζετε αν είχαν παραδοθεί GSMR και δεν εγκαταστάθηκαν και για ποιο λόγο. Γνωρίζω κάποια που εγκαταστάθηκαν, δεν ξέρω την τύχη του. Ε, το τελευταίο που άκουσα είναι ότι δώσα, έκαναν κάποια φορητά τώρα, μετά το ατύχημα βέβαια. Μετά το δυστύχημα, δόθηκαν κάποια φορητά GSMR. Αλλά ακούστε να δείτε κάτι. Όταν μιλάμε για ασφάλεια στου εχουμε έχουμε ένα κομμάτι Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί να δουλεύω με GSMR μέχρι τη Θωρέα και από τη Θωρέα μέχρι τη Θεσσαλονίκη να δουλεύω με άλλο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι επικίνδυνα. Μπορούν να γίνουν. Αυτά μα ζητάγανε να γίνουν. Α, μπορούν να γίνουν, αλλά δεν γίνονται πια αυτά τα πράγματα τώρα. Θα κάνουμε. Έχει ένα σύστημα με το οποίο έχει συνομιλία. Μα το έχει σήμερα. Το VHF που έχουμε σήμερα. Με το, σημερι... το VHF που, που έχουμε σήμερα. Απλά το GSMR τι έχει, έχει τη δυνατότητα μέσα στι σύραγγε, του πλαταμόνα και τη λεπτοκαρία να μπορεί να έχει επικοινωνία. Αυτή σου δίνει παραπάνω δυνατότητε, σίγουρα. Σα προβλημάτισε ω ομοσπονδία αυτό. Για παράδειγμα, το γεγονό ότι η Χελένικ Τρέιν λειτουργούσε ή πήρε άδεια χωρί να έχει τέτοια είδη συστήματα επικοινωνία. Μα δεν είναι υποχρεωτικό να έχει στήματα ασφαλεία. Τέτοια στήματα επικοινωνία. Αν... Πώ το λέει αυτό. Το να δεν υπάρχει ευρωπαϊκό κανονισμό. Άδεια σιδεοδρομική να... μπορεί να πάρει και ένα σιδερόδρομο ο οποίο δουλεύει όπω δούλευε την εποχή του Τρικούπι. Με το παλιό σύστημα. Ε, δεν εμφανιζόταν. Να μην έχει τέτα, ως... ένα σύστημα. Δεν εμφανιζόταν ω εταιρεία που. Ανάλογα με το τι σύστημα έχει, τόση είναι και η ταχύτητά σου, τέτοια είναι και η ποιότητα των τρένων σου. Αυτά. Όχι ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει όμω. Σε όλα τα κράτη δεν είναι όλε οι γραμμέ σύγχρονε να έχουν από όλα τα συστήματα. Για τον προϊστάμενο αμαξοστοιχεία, είπατε ότι θεωρείτε, αν καταλαβαίνω καλά, ότι κακώ καταργήθηκε ο ρόλο και οι αρμοδιότητε του. Ναι, όχι για όλε, για συγκεκριμένε μίλησα. Ε, ε, αν έχω υπόψη μου, ήδη από το 2004 υπήρχε μια, ένα διάβημα, γιατί τότε πρώτη φορά καταργήθηκε ο προϊστάμενο αμαξοστοιχεία στο, προ τον προαστιακό. Δεν είχατε από τότε εναντίωση. Όχι. Με την κατάργηση... Όχι, όχι, όχι. Στον Προαστιακό... Υπάρχει, έχω υπόψη μου, από 27 του 2004, μια επιστολή της ε, Ομοσπονδίας για την εγκληματική υποβάθμιση μέτρων ασφαλείας της σιδηροδρομική κυκλοφορία με αφορμή την τότε κατάργηση των προϊσταμένων σε διάφορες αμαξοστοιχίε και για τον Προαστιακό, αν Γιατί δεν Γιατί όπως Προαστιακό δεν προβλέφτηκε συνοδός. Δεν προβλέπει και προσωπικό άμαξο στοιχεία στον προαστιακό, γιατί ήταν αστικού τύπου. Είναι κλειστού τύπου αστικού. Ε, εντάξει, η Ομοσπονδία τότε καλά έκανε. Πάντα θα κάνει η Ομοσπονδία να έχει δουλειά για του εργαζόμενου. Το θέμα είναι όμω ότι, αν κοιτάξετε τριγύρω σα, στην Ευρώπη κανένας, ε, κανένα κλειστό δίκτυο προαστιακού δεν έχει συνοδού. Σε... Γιατί σε... είναι κλειστό δίκτυο, εννοείται το... ότι στο, δεν στο... χρειάζεται έλεγχο ιστηρίων. Όμως στον υπόλοιπο σιδηρόδρομο είναι θεωρείται και με... ιδιαίτερα στο... με τις σημερινέ συνθήκες που δεν υπάρχουν τα αυτόματα συστήματα ασφαλείας. Είναι τον... δεν υπάρχουν αυτόματα συστήματα ασφαλείας, δεν συζητάμε. Μα εδώ μιλάμε ότι υπάρχουν για το σομπουραστιακό, είναι τηλεδίκη, σηματοδότηση, δεν τη λειτουργούν. Από το 2004. Βέβαια και αυτό να επισημάνω εδώ ότι όταν είπα κάνω έκκληση να δούμε το σιδηρόδρομο δεν μπορεί να δουλεύει μια τηλεδίκηση από το 2004 μέχρι σήμερα με μια οθόνη, α πούμε, υπολογιστή, η οποία υπήρχε το 2004. Δηλαδή, χρησιμοποιεί κάποιο από εμά έναν υπολογιστή από το 2004, που ήταν τότε 600 MB και σήμερα δεν ξέρω πόσα τέρα είναι. Δηλαδή, η τεχνολογία, η ηλεκτρονική έχει κάνει άλματα και εμεί είμαστε ακόμα 20 χρόνια πίσω. Ακόμα και σε αυτά που λειτουργούν έτσι, τα οποία θέλουν πολύ, πολύ γρήγορα ανάταξη, για να καταρρεύσουν και αυτά και θα έχουν δοθεί τόσα εκατομμύρια και αυτά θα καταραίουν. Να σας ρωτήσω ένα τελευταίο. Γνωρίζετε αν σε μια εμπορική αμαξουστοιχεία υπάρχει δυνατότητα ενδιάμεσα στη διαδρομή να προσθεθούν και άλλα φορτία από αυτά που έχουν δηλωθεί. Παρανόμως μιλάτε. Νομίμως μπορεί. Πώς δεν μπορεί. Φεύγει μια μοξιστική από το θριάσιο να με να 10 μην έχουν βαγόνια. Δηλωθεί, να μην έχουν δηλωθεί μπορεί. Όχι, να μην έχουν δηλωθεί. Φεύγει μια μοξιστική από το θριάσιο με 10 βαγόνια. Πάει στην Ινόη, βάζει άλλα 4 επάνω, κανονικά με χαρτιά. Δεν μπορεί να, να, να υπάρχουν βαγόνια χωρί χαρτιά. Δεν, Δεν γίνεται αυτό. Ποιο το ελέγχει αυτό, το τι περιέχουν τα βαγόνια που μεταφέρονται. Το τι περιέχουν τα βαγόνια είναι οι φορτωτικέ και τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Αυτά που έρχονται Φίξ στα βαγόνια, είναι ταξιδιωτικά έγγραφα. Δηλαδή, έρχονται από το καράβι, φορτώνονται στο τρένο και φεύγουν. Αυτά έρχονται όπως έρχονται τα έγγραφα, ό,τι λένε, δεν λένε. Λέω για τα απ' έξω. Δεν υπάρχει κάποιος υπάλληλο που ελέγχει το τι περιέχει πραγματικά το κάθε κοντένερ που φορτώνεται στο τρένο, πέρα από αυτά που γράφει το χαρτί. Δεν μπορεί να το ελέγξει, είναι σφραγισμένα. Yeah. Αυτά τα βαγόνια που φορτώνονται εδώ μέσα μπορεί κάποιο να τα. Να, 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 μπορεί, κανονικά πρέπει να τα κοιτάνε. Τι έχουν, αυτά που είναι εσωτερική, που φορτώνονται εδώ δηλαδή. Αλλά τα κοντέινερ που έρχονται σφραγισμένα απ' έξω δεν τα λέει κανένα. Είναι fix. Είναι σφραγισμένα καταρχά. Υπάρχει και μια τελευταία ερώτηση και κλείνω με αυτό. Ναι, ναι, ναι. Κλείνω με αυτό. Για τι. Ε, επειδή μιλήσατε για την ανταδικοποίηση κλπ., θεωρείτε ότι για τις συνθήκε εργασίας των μηχανοδηγών, για το τι πιέσεις δεχόντουσαν, για να επιταχύνουν ή όχι τα δρομολόγια, για αν τηρούνταν ε, 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 τη γνώση που έχουν οι ίδιοι, που είπατε εσείς δεν ήσασταν. Που λέτε ότι ο μηχανοδηγός είναι ο, ο, ο εκείνος που έχει την ευθύνη κυκλοφορίας του τρένου. Σωστά. Είναι χρήσιμο λοιπόν... Για αυτά τα ζητήματα έχουν καλύτερη γνώση οι ίδιοι, οι εργαζόμενοι οι μηχανοδικοί και θα ήταν χρήσιμο να έρθουν να καταθέσουν στην Επιτροπή μας. Κοιτάξτε, χρήσιμο είναι να έρθει ο καθένας που έχει μια ε, άποψη, εμπειρία και γνώμη για το σιδέδρομο. Για μένα είναι χρήσιμο. Α, το, το θέμα είναι... Αυτό είναι αποφάση δική σας. Αυτό Αν δεν σημαίνει... Αυτό φέρ, που, λέμε εμείς, αυτό που λέμε εμείς αυτή τη στιγμή, το να είσαι... Ακούστε. Χρήσιμοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εικόνα και από άλλα πράγματα. όχι, Εντάξει, ο μηχανοδικός έχει έχει τη δρομολογίου, εικόνα, ξέρει τι γραμμέ, ξέρει πού έχει δέντρα, πού δεν έχει, πού έχει συνδεσμολογία. Γιατί πριν τι δρομολόγιο είπατε κάνει. Ότι, ότι ο μηχανοδικό είναι αυτό που έχει την ευθύνη τη κυκλοφορία. Ναι, βέβαια. Και σε αντιπαραβολή με τον προϊστάμενο το είπατε. Άρα εκτιμάμε εδώ ότι για το τι συνθήκε επικρατούσαν στην κυκλοφορία, ότι είναι αναγκαίο και θα, εισφέρει περισσότερα στοιχεία και η άποψη ενός ανθρώπου που εκπροσωπεί, εκπροσωπούσε και κατά το τραγικό ε, κατά το έγκλημα, κατά τη διάρκεια του τραγικού σημάντος, εκπροσωπούσε αυτούς τους ανθρώπους που είχαν την ευθύνη της κυκλοφορίας. Ναι, βέβαια. Από ό,τι ξέρω, είναι και, είναι και μέρος της ποινική ε... διαδικασίας, της, ε, 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 της διαδικασίας, όπως είμαι και εγώ, έτσι. Ναι, εντάξει, ευχαριστώ. Δεν έχω κάτι άλλο.